τα πρώτα του συμπεράσματα από ένα παιχνίδι στο οποίο ήρθε η νίκη, την είχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ και για ψυχολογικούς λόγους. Ναι, είναι σημαντικό να παίρνεις τη νίκη σε ένα παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές μου σε αυτό το κομμάτι έδειξαν χαρακτήρα. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να πω ότι είχαμε καλή απόδοση. Δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση που είχαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δείχνουμε ότι είμαστε ακόμα σε φυσική κατάσταση. Είναι βαριά τα πόδια, δεν έχουμε τα τρεξίματα που πρέπει να έχουμε. Ίσως επειδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολύ σκληρές προπονήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και θα το αναλύσουμε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε το παιχνίδι αναλυτικά για να πούμε τι έφτιαξε και τι όχι, αλλά θεωρώ ότι δεν είχαμε αυτό που έπρεπε στο αμυντικό κομμάτι. Η διαφορά απόδοση στο δεύτερο μήχρονο το ελαφρώς καλύτερος έχει να κάνει με τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν ή κάτι άλλο? Είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο μήχρονο η απόδοση μας ήταν λίγο καλύτερη. Σίγουρα όχι στο επίπεδο που θέλουμε να φτάσουμε. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί η απόδοση και να φτάσει στο επίπεδο που εμείς θέλουμε. Οι μέρες λιγοστεύουν. Μήπως αισθάνεται ο ίδιος έτσι μια ανασφάλεια που δεν βλέπει τα πράγματα να πηγαίνουν όπως θα ήθελε? Γιατί για τα ψώματα δεν έχουμε δει το πράγμα να παίζει καλά. Μήπως θα το σκεφτεί να πάει με την πεπατημένη με αυτό που έχει μάθει να παίζει η ομάδα? Yes, for sure. Σίγουρα, όπως σας έχω πει από την αρχή, δεν έχω έρθει εγώ εδώ για να προσπαθήσω να προσαρμόσω τους παίκτες στα δικά μου δεδομένα. Εγώ είμαι αυτός που θα προσαρμοστώ στις συνθήκες της ομάδας και στα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Όπως έχω ξαναπεί, έχω έρθει για να βοηθήσω την ομάδα να ανέβει επίπεδο για να γίνει καλύτερη αγωνιστικά. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Από εκεί πέρα βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Υπάρχει και η δυνατότητα, ναι, να γυρίσουμε στο σύστημα που είχε μάθει η ομάδα να παίζει, κάνοντας ορισμένες τροποποιήσεις έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη απόδοση. Πρώτη εμφάνιση για Πρίγιοβιτς και Μακ, τα συμπεράσματά του από την εργασία των δύο? Ήταν και οι δύο επικίνδυνοι, το γνωρίζουμε αυτό. Βέβαια έχουν παίξει μαζί μόνο σε 2-3 προπονήσεις, έχουν αγωνιστεί στην επίθεση μαζί και δεν ξέρει ο ένας τις κινήσεις του άλλου και είναι λογικό. Θα δουλέψουμε τις επόμενες μέρες στο συγκεκριμένο κομμάτι έτσι ώστε να αφομοιώσουν οι ποδοσφαιριστές και τα χαρακτηριστικά ο ένας του άλλου και το τι θέλουμε να δώσουμε. Από εκεί πέρα μπορούμε, όπως έχω ξαναπεί, να χρησιμοποιήσουμε το ΜΑΚ και στο άκρο της επίθεσης, αν αλλάξουμε σύστημα και να παίξει κάποιος άλλος στο κέντρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Παναγιώτη, μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Έχει δει όλους τους περισσότερους παίκτες στα αθλητικά. Δεν έχουμε δει ακόμα τον Κωνσταντινίδη. Έχει να κάνει με το ότι έχει ένα προβάδισμα ο Δελιγιαννίδης? Θα ήθελα λίγο μία. Γνωρίζω τον Κωνσταντινίδη, έχω δει παιχνίδια του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο Δελιγιαννίδης, ναι, έχει ένα βαντάζ σε σχέση με τον Κωνσταντινίδη. Δουλεύει πάρα πολύ καλά, είναι νεαρός ποδοσφαιριστής, είναι διεθνής και αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Έχουμε 25-26 ποδοσφαιριστές, δεν είναι δυνατόν να αγωνιστούν όλοι σε αυτά τα παιχνίδια. Για τις μεταγραφές ένα σχόλιο μου να κάνει. Να περιμένουμε τι χαρακτηριστικά ψάχνει. Είχαμε μια κουβέντα χθες ότι θα ήθελε να παίκτη ο ΠΑΟΚ σε δουνητήσι που συνάντησε τώρα με τη Γάνδη. Αν τελικά αυτό είναι το στυλ παίκτη που ζήτησε. Ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες μεσαίες γραμμές είναι γεγονός ότι έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν σε τριάδα στη μεσαία γραμμή. Αν θέλουμε να παίξουμε με δύο στο κέντρο, θα πρέπει όντως να ψάξουμε έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Σε ό,τι αφορά τον τερματοφύλακα, είμαι ευχαριστημένος που ολοκληρώσαμε τη μεταγραφή του Ρέι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει χαρακτήρα, ήταν ηγέτης, ήταν αρχηγός στην προηγούμενη ομάδα του και ελπίζω να έρθει και να προσαρμοστεί άμεσα στα καινούργια δεδομένα.